τα πράγματα. Οπότε είναι κάτι που είναι καλό να συμβαίνει και χαίρομαι να το βλέπω. Αυτό όμως που λένε, επειδή είσαι και στο ρόλο του μοντέλου, ότι εντάξει, προετοιμάζουν μοντέλα που όμως θα βγουν σε μια αγορά που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή υπάρχει τεράστια προσφορά, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση. Συμφωνείς? Αν είσαι καλός, ξεχωρίζεις πάντα. Ναι. Υπάρχει, δεν υπάρχει αγορά. Αν είσαι πάρα πολύ καλός, θα είσαι αυτός που θα κάνει τα πάντα. Ποια είναι τα δικά σου έτσι προγνωστικά, ποια είναι τα δικά σου φαβορί από τα παιδιά που συμμετέχουν φέτος? Κοίταξε, δεν κάποιος θα κάνω προγνωστικά γιατί ξέρω που πάνε στο τελικό, okay. Οπότε δεν θα κάνω spoiler. Σωστό, όχι, αλλά ποιο σου αρέσει ή θεωρείς εσύ ότι μπορεί να δουλέψει και ας έχει φύγει, μπορεί να είναι και κάποιο από τα παιδιά που έχουν ήδη φύγει. Μου αρέσουν κάποιο πάρα πολλά παιδιά, θέλω να κερδίσω καλύτερος και αυτό θα φανεί στη δοκιμασία του τελικού. Mm-hmm. Φαίνεται πάντα ποιο έχει το στομάχι για να τα καταφέρει. Αγόρι ή κορίτσι βλέπεις να κερδίζει ή θα θέλες να κερδίζει? Εκεί τα κορίτσια είμαστε, τα στηρίζουμε τα κορίτσια. Αλλά φέτος μπήκαν και τα αγόρια. Μπήκαν δυναμικά. Μπήκαν δυναμικά, εντάξει. Θα δείξει. Θα τώρα δείξει. Επειδή εσύ ξέρεις, νιώθεις άλλο. Λέω, γιατί μπορεί να μου πεις γι' αυτό. Εγώ ας πούμε που δεν ξέρω θα σου λέγα ποιοι μ' αρέσουν, αλλά... Ποιοι σ' αρέσουν, για πες. Κοίτα να δεις, εμφανισιακά μου αρέσει ο Εμιλιάνο, αλλά δεν μου αρέσει η συμπεριφορά που έχει δείξει στην πορεία του στο παιχνίδι. Οπότε θα έλεγα τον Αντρέα, που μου αρέσει και σαν εμφάνιση και σαν συμπεριφορά. Και από τα κορίτσια τώρα, από αυτές που έχουν μείνει, μου αρέσει και η Μαρία Αγάπη. Μου άρεσε και η Μαρινέλα. Τώρα δεν ξέρω. Και η Παρασκευή μου αρέσει που έχει μια διαφορετική ομορφιά και μου κάνει λίγο σερ, λίγο υποκαχώντας. Ναι, μου αρέσουν. Μην κοιτάς τη συμπεριφορά, γιατί αυτό πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έξω, στον κόσμο, το ίδιο πράγμα είναι. Κάποιοι είναι λίγο πιο περίεργοι, κάποιοι είναι πιο έντονοι, κάποιοι διαφορετικοί. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Σωστό. Κανένας πελάτης δεν θα σε ρωτήσει στο σπίτι σου πώς είσαι και τι κάνεις. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πρέπει να βγάζουμε το μυαλό μας από αυτό. Εγώ είμαι τηλεθεάτρια. Η τηλεθεάτρια σε εκείνη τη φάση βλέπει και τη συμπεριφορά και δημιουργείται ασυναίσθητα μία άποψη. Αυτόν τον πάω, αυτόν δεν τον πάω, αυτόν τον συμπαθώ, αυτόν δεν τον συμπαθώ. Στην προηγούμενη καραντίνα.